πρωτογενές πλεόνασμα, ναι, θα είναι κάπου, θα το βρούμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα το βρούμε. Πώς θα είναι, κανένα 1,5 δισεκατομμύριο. Και είναι μόνοι οι οποίοι λένε ότι το κράτος που δεν έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα θα λειτουργήσει τόσο καλά, έτσι ώστε όσα προϋπολόγιζε να τα πάει μέχρι τέρμα. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Mm-hmm. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Mm-hmm. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ποιος λέει, θα τα βγάλουμε πέρα, δεν είναι τίποτα. Το πρόβλημα όπως έχει κάθε μια οικογένεια, το πρόβλημα είναι το ταμιακό. Όταν έχω να πληρώσω μερικά συγκεκριμένα συντάξεις, μισθούς, τόκους, το ένα το άλλο, υποχρεώσεις. Αυτό που ενδιαφέρει είναι τι χρήματα έχω για να το κάνω αυτό. Αυτό, ναι, η υπόθεση λοιπόν του ταμιακού, της ταμιακής κατάστασης την οποία έχει ο καθένας, είναι αυτό που ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή το κράτος, διότι δεν έχει μαζέψει χρήματα. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι σπασμωδικές ενέργειες οι οποίες κάνει είναι σπασμωδικές για να μαζέψουν χρήματα. Και το πρόβλημα είναι ο κύριος Ζανιάς, ο οποίος δεν είναι χθεσινός. Ο οποίος έχει μια συνέχεια στα πράγματα. Σήμερα βέβαια έχει την συνολική ευθύνη. Και οφείλει όμως, διότι είναι συνέχεια σε μια κατάσταση, να μας πει και να κάνει μια ενέργεια. Τον έχω προκαλέσει εδώ και τι δύο εβδομάδες, θα σας πω. Μήπως ακούσατε ότι πριν από 10 μέρες βγήκε και υπήρξε η κατοχύρωση πλέον της Πενταμελούς Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτή η επιτροπή, mm-hmm, είχε ψηφιστεί πριν από ένα χρόνο, 31 Τρίτου του 2011, να υπάρχει, έτσι ώστε στην οποία θα πηγαίνουν όποιος έχει, όταν του έχουν βεβαιωθεί οι φόροι, πρόστιμα που πρέπει να πληρώσει, ή και παρακρατούμενοι φόροι του οποίου δεν έχει πληρώσει, να πηγαίνει στην επιτροπή εκεί για να γίνει η συζήτηση. Η επιτροπή λοιπόν αυτή συστάθηκε πριν από 10 μέρες, δηλαδή για ακρίβεια 4/5. Σε αυτή λοιπόν την επιτροπή, από εκείνη την ημέρα, όλοι όσοι τους είχαν βεβαιωθεί οι φόροι, πήγαιναν κατευθείαν και έλεγαν την υπόθεσή μου την πάω στην επιτροπή. Τη στιγμή που την πάω δεν πληρώνεις δεκάρα. Άρα λοιπόν είχαμε μια σειρά από εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια, 2,5 δισεκατομμύρια γράφτηκε σε μια εφημερίδα έγκριτη στην Καθημερινή. Περιμένουμε να μας πει τον αριθμό. Όχι απλώς μόνο των περιπτώσεων των φορολογουμένων που πήγαν, ναι, και έκαναν, ναι, αυτή, ναι, αλλά και τα ποσά τα οποία ήταν βεβαιωμένα και δεν πληρώθηκαν. Και τελικά. Και δεν ξέρουμε τίποτα, δεν πληρώνουμε ακόμα. Μάλιστα. Τώρα συστήθηκε η επιτροπή. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει, κύριε Καρδαβέλα. Νομίζω πως είναι προφανές. Ψάχνουμε να βρούμε πράγματι τις 5.000, ας πούμε, για τις ποινικές διώξεις, για ληξιπρόθεσμα χρέη, που για πράγματι πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Αλλά ρε παιδιά, είναι, ωραία, σαν να πιανόμαστε από τα μαλλιά. Επειδή πρέπει να κλείσουμε. Έχετε δίκιο τώρα. Το ερώτημά μου, ας το τελειώσω, να το απαντήσουμε. Δευτέρα. Δευτέρα. 18. Ανάλογα την ημέρα που θα δώσει είναι ή ο Τσίπρας ή ο Σαμάρας, λοιπόν, πρώτος, ναι, και λέει, έλα εδώ κύριε Κουβέλη, ωραία, να τα βρούμε. Λοιπόν, μπορούμε να τα βρούμε. Τι έχει πει λοιπόν, τι θα έχει πει, τι έχουμε πει τόσο καιρό και επιμένουμε σε αυτό. Έτσι. Εμείς λοιπόν δεν λέμε γενικά, θέλουμε οπωσδήποτε να υπάρξει κυβέρνηση, mm-hmm, και αυτό είναι δέσμευσή μας. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ένας όρος. Ο όρος είναι, ρε παιδιά, η χώρα δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει να βγει από το ευρώ και την ευρωζώνη. Δεν το λέει κανείς. Μόνο δεν λέει κανείς ότι θέλουμε να βγούμε. Όλοι λένε στο ευρώ. Ένας από τους δύο. Ναι, βεβαίως. Όλοι λένε στο ευρώ. Μόνο το Κουκουέ λέει να βγούμε. Εντάξει, δεν το ενδιαφέρει. Δεν παίζει στο παιχνίδι. Είναι ειλικρινής. Ε? Η του Κουκουέ είναι ειλικρινής. Απολύτως. Συμφωνώ. Είναι αυτό. Από την αρχή αυτό. Τέλος. 40 χρόνια. Τουλάχιστον η Γάλλη φτιάχνει τα δεδομένα. Αυτό λοιπόν. Έρχεται όμως ο άλλος και σου λέει ότι θέλουμε ταυτόχρονα όμως να διαπραγματευτούμε. Να υπάρξει μια, εμείς λέμε, σταδιακή απαγκίστρωση. Ναι, ναι, ναι. Διαπραγμάτευση, ναι, ναι, του μνημονίου, γιατί έχει μια σειρά πράγματα τα οποία δεν θέλουν. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι εάν οποιαδήποτε κίνηση γίνει που βάλει σε αμφισβήτηση την παραμονή μας στο ευρώ, δηλαδή αν πάει μια χώρα, πάμε ως χώρα και την άλλη μέρα λέμε καταγγέλνουμε μονομερώς το μνημόνιο, καταργούμε το μνημόνιο, τους νόμους που δεν έχουμε ελπίδα. Από εκεί και πέρα, τι είναι, για να μην συζητάμε και να είμαστε σαφείς. Άρα λοιπόν, αυτό αυτομάτως, όχι αυτομάτως, δεν υπάρχει διαδικασία να σου πει φεύγεις από την Ευρωπαϊκή Άρα Ένωση. Άρα λοιπόν, ναι, να σας το βάλω εγώ πιο ρεαλιστικά, ναι, δημοσιογραφικά για να κλείσουμε. Βέβαια. Εάν λοιπόν ο Τσίπρας κάνει κυβέρνηση και μονομερώς καταργήσει το μνημόνιο, προσέξτε, δεν υπάρχει. Αν μας πει ότι θα πάει να κάνει σε κάτι τέτοιο, ναι, θα του πούμε, κοίταξε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε μαζί του. Λοιπόν, και επειδή μας λένε ότι μπλοφάρει, γιατί όλο παντού βλέπουν μπλόφες. Μπλοφάρει η δημοκρατική αριστερά, και το λέω αυτό με πλήρη. Δεν μπλοφάρετε. Δεν μπλοφάρουμε. Σε μια διαδικασία
που οδηγεί τα πράγματα εκεί. Σε μια διαδικασία κατάργησης. Κατάργησης. Δεν μετέχετε καθόλου. Δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε μια πορεία που από τα πράγματα είναι η καταστροφή για τον τόπο. Λοιπόν, και η καταστροφή, εδώ να το πούμε, τελειώσαμε, κλείσαμε. Κλείσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και εσάς και εσάς. Ευχαριστούμε. Μισό λεπτό.